Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων τη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση. Μετά τον κοινωνικό σεισμό τη 6η Μαΐου, εμεί επιλέξαμε να βρεθούμε δίπλα στου πολίτε και να μιλήσουμε μαζί του, τόνισε το μέλο τη πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Λάσκο, ο οποίο επισκέφθηκε σήμερα την Κομωτινή στο πλαίσιο των προεκλογικών συνελεύσεων που διοργανώνει το κόμμα με του πολίτε. Όπω είπε, τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνουν είναι θετικά, καθώ ο κόσμο, σύμφωνα με τον κύριο Λάσκο, έχει καταλάβει πω μια κυβέρνηση αριστερά μπορεί να επιφέρει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Έχουμε επιλέξει την άμεση επικοινωνία με τον κόσμο και έχουμε πολλά θετικά μηνύματα, δήλωσε από την Κομωτινή το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Λάσκος, κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στην περιοχή. Ο κ. Λάσκος τόνισε πως μετά τον κοινωνικό σεισμό που προκλήθηκε από την εκλογική αναμέτρηση της 6ης Μαΐου, στόχος του κόμματος είναι τα μέλη του να βρεθούν με τους πολίτες και το γενικότερο πρόσταγμα, όπως είπε, είναι ότι μετά τις εκλογές μια κυβέρνηση αριστεράς μπορεί να παράξει ουσιαστικό έργο. Στο μήνα που μεσολάβησε, από την 6η Μαΐου, βιώσαμε μια τεράστια επίθεση. Η εικόνα η οποία θα μείνει, νομίζω, από αυτή την περίοδο είναι τηλεοπτικό πάνελ στο οποίο βρίσκεται όλος ο πολιτικός κόσμος. Όλοι επιτίθενται στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτός που βασικά επιτίθεται πρώτος και κύρια είναι ο συντονιστής της εκπομπής, ο οποίος έχει και μεγαλύτερη ισχύ σε αυτή την επίθεση. Τα πήγαμε πολύ καλά. Μπορεί να βρεθούν αστοχίες, μπορεί να βρεθούν λάθη που γίνανε. Είναι πάρα πολύ λογικό όμως και θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιεικείς και με τους ίδιους μας τους εαυτούς και με τους συντρόφους μας που δώσαν αυτή τη μάχη, η οποία δεν είναι η πρώτη μάχη, όπως είπα. Το βασικό για μας είναι αυτό που γίνεται στις πλατείες και όχι αυτό που γίνεται στα τηλεοπτικά κανάλια. Γιατί στις συνθήκες αυτές της πολύ μεγάλης και ανήθικης, ανέντιμης πολλές φορές επίθεσης, ανταποκριθήκανε με πολύ μικρά ασφάλματα. Η πολιτική που ασκείται και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με μαθηματική ακρίβεια εκτός ευρωζώνης, δήλωσε ο κύριος Λάσκος. Η ριζική αλλαγή σημαίνει περίπου αυτό που προτείνουμε, με προσθήκες προφανώς, εφόσον θα πάμε και με άλλους θα βρεθούμε και θέλουμε να βρεθούμε πολύ, αλλά κατά βάση αυτό που προτείνουμε εμείς, η έξοδος από την Ευρωζώνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα επέλθει με μαθηματική ακρίβεια. Νομίζω ότι έχουμε πείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον κόσμο και κυρίως τις λαϊκές τάξεις γι' αυτό. Όλοι ξέρουν ποια είναι η ευρωπαϊκή δύναμη, ποια δύναμη πολιτική δίνει από την πλευρά της Ευρώπης στη μάχη και για ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι μόνο για την Ελλάδα, για ολόκληρη την Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό θα επιβραβευτεί και στις 17 Ιουνίου. Παράλληλα, ο κύριος Λάσκος δεν παρέλειψε να παρουσιάσει και τους τρεις άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδύνατο να υπάρξει όχι κάποια μεγάλη ανάταξη, μια στοιχειώδης βελτίωση στη ζωή των ανθρώπων στη χώρα μας, αν δεν γίνει μια ριζική αναδιανομή εισοδήματος, αντίστροφη από αυτή που συμβαίνει δεκαετίες τώρα στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία 2,5 χρόνια με την πολιτική των μνημονίων. Αν δηλαδή δεν υλοποιηθεί το βασικό μας σύνθημα, που είναι ότι την κρίση πρέπει να την πληρώσουν οι πλούσιοι. Και ο τρόπος υπέρβασης της κρίσης είναι να την πληρώσουν οι πλούσιοι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος υπέρβασης της κρίσης. Από την πλευρά του, ο υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου εξαπέλυσε επίθεση στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδη Στυλιανίδη, λέγοντας πως χωρίζει τους πολίτες σε δύο κατηγορίες βάσει της θρησκευτικής τους πεποίθησης, γεγονός που, όπως είπε, είναι καταδικαστέο. Θέλουμε λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους τους πολίτες, ότι αύριο μια κυβέρνηση της αριστεράς με τις πολιτικές της θα εμπεδώσει ένα κλίμα αρμονικής συμβίωσης στην περιοχή που δεν θα αφήνει χώρο για τέτοιου είδους διαιρέσεις. Πολιτικές που θα καλλιεργούν το κλίμα ασφάλειας της κοινή διαβίωσης με σεβασμό στη διαφορετικότητα όσων ζουν εδώ στην περιοχή. Δεν είναι μόνο μια ανάγκη για την περιοχή, δεν είναι μόνο μια φωνή της λογικής, είναι η ελπίδα για ένα καινούργιο αύριο και για την περιοχή μας, που μια κυβέρνηση, μια νέα πλειοψηφία της αριστεράς μπορεί να φέρει και στη δική μας πραγματικότητα. Σε 1,5 χρόνο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και θα είναι έτοιμο να παραδοθεί προς χρήση στους πολίτες της Αλεξανδρούπολης το περιβόητο καπνομάγαζο. Μετά το πέρας των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο της Αλεξανδρούπολης θα μετατραπεί σε μια σύγχρονη βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη. Παράλληλα, ο Δήμαρχος δήλωσε πως άμεσα θα πρέπει να ξεκινήσουν και οι εργασίες στα θεμέλια του κτιρίου, στα οποία η διάβρωση έχει αυξηθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Μεγαλύτερη είναι πλέον η διάβρωση που έχουν υποστεί τα θεμέλια του ιστορικού καπνομάγασου στην Αλεξανδρούπολη από αυτή που είχε παρατηρηθεί το 2002 σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη. Γι' αυτό το λόγο, όπως είπε, πέραν των εργασιών που ήδη εκτελούνται τόσο με τα στηρίγματα που έχουν τοποθετηθεί, όσο και με τον καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου, εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν και στα θεμέλια του ιστορικού αυτού κτηρίου. Το διάστημα κατά το οποίο εγκρίθηκε η πρώτη μελέτη το 2002. Το 3 θυμόσαστε ότι διακόπησε συνεργασίες. Μέχρι σήμερα υπάρχει μια διάβρωση ακόμη μεγαλύτερη θεμελίωση και έτσι έγινε μια μελέτη επιπρόσθετη από τις τεχνικές μας υπηρεσίες και το μελετητή και η οποία υπευλήθη ήδη στο Υπουργείο Πολιτισμού στο παράρτημα της Ξάνθης προκειμένου να τύχει της εγκρίσεως. Έτσι λοιπόν πρέπει να διατηρήσουμε το μνημείο αυτό και στη μνήμη μας αλλά και στην πραγματική του διάσταση, δηλαδή την κτηριακή, για πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό στο ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο των θεμελίων είμαστε πολύ ευαίσθητοι, μη ξεχνώντας ότι 3 άνθρωποι, νέοι μάλιστα, χάθηκαν κάτω στα θεμέλια του. Σε 12 με 17 μήνες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες σύμφωνα με τον Δήμαρχο σε ένα κτίριο που, όπως είπε, θα διατηρήσει την ιστορική μνήμη και θα μετατραπεί σε μια σύγχρονη βιβλιοθήκη και σε έναν μοντέρνο χώρο ανάγνωσης. Προχωράμε με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή, έχοντας την πεποίθηση με τα όσα γνωρίζω από τις τεχνικές υπηρεσίες, τους επιβλέποντες των τεχνικών υπηρεσιών αλλά και το μελετητή, ότι το έργο θα πάει περίπου στους 12 με 17 μήνες προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες. Είναι ένα έργο πραγματικά το οποίο θα αναζωπυρώσει, θα διατηρήσει τη μνήμη την ιστορική όλων των παλιών, θα καταδείξει βέβαια και την ιστορία στους νεότερους και θα γίνει μια εκπληκτική βιβλιοθήκη με μοντέρνες και σύγχρονες προδιαγραφές.